Ο Γιώργος Βασιλείου, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρο στην Κύπρο στο διάστημα 1988-1993 και συνέδεσε την προεδρία του με την προετοιμασία ένταξης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται στην Αθήνα με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Μια σύγχρονη Οδύσσια». Δέχτηκε να μιλήσει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο για το βιβλίο, για την κρίση στην Κύπρο, αλλά και για τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις στο νησί που δείχνουν να αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για την επίλυση του Κυπριακού. Κύριε Πρόεδρε, γιατί γράψατε αυτό το βιβλίο και γιατί θα είναι χρήσιμο στον Κύπριο και στον Ελλαδίτη αναγνώστη? Το ενδιαφέρον του έγκυται στα συμπεράσματα. Αλλά ταυτόχρονα η αλήθεια είναι ότι η ζωή μου είναι συνδεδεμένη με την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι ρίζες της οικογένειας από την πλευρά της μητέρας μου είναι από την Πελοπόννησο, την Μυτίνα και την Αθήνα. Από τον πατέρα μου είναι από την Καρπασία και τον κάμπο της Σακίστρας, τα βουνά. Αυτό είναι το ένα. Και η ζωή μας εξελίσσεται στην Κύπρο εν μέρη, αλλά επίσης στην Ελλάδα. Διότι εκεί σπούδασαν οι γονείς μου γιατροί και οι δυο τους, ήμασταν στη Μυτιλίνη, εφήγαμε πρόσφυγες λόγω του ότι θα τους συλλαμβάναν οι Γερμανοί όταν ήρθαν στην Ελλάδα με την κατοχή, γυρίσαμε στην Κύπρο. Άρα η ζωή μας, η ζωή μου ιδίως στα χρόνια αυτά μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Αλλά από εκεί και πέρα τα συμπεράσματα τα οποία βγήκαν από το βιβλίο είναι συμπεράσματα που είναι αιώνια, αν θέλετε. Πρώτα απ' όλα μια εμπειρία από τη ζωή μου στην Ουγγαρία. Ήταν τότε που λέγαμε ότι, ξέρετε, όπως το γνωστό σύνθημα τότε ήταν ότι ο κομμουνισμός είναι σε διάφορα στάδια. Και ζούσαμε τότε το πρώτο στάδιο και στο δεύτερο και στο τρίτο, θα φτάναμε τελικά στο τελικό στάδιο που θα υπήρχε ευτυχία για όλους. Τελικά, αντί να πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο, πηγαίναμε από το καλό στο χειρότερο. Και χειρότερο και χειρότερο. Γι' αυτό κιόλας είχαμε και ένα ωραίο αστείο που αξίζει τον κόμμα να ακούσετε, που στην Ουγγαρία υπόθηκε τότε από όταν είδαν την κατάσταση πως εξελίσσεται λίγο πριν την Επανάσταση, που ένα μέλος του κόμματος ρωτά έναν άλλον σύντροφε, πες μου, εφτάσαμε στο ανώτερο στάδιο του κομμουνισμού ή έχει και χειρότερα? Λοιπόν, άρα... Έχετε δηλαδή να μας πείτε για τη δικτατορία του προλεταριάτου ένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα από τη δικτατορία του προλεταριάτου είναι ότι δυστυχώς η δικτατορία του προλεταριάτου, δηλαδή της εργατικής τάξης, δεν ήταν δικτατορία της εργατικής τάξης. Ήταν δικτατορία ενός ατόμου με την ομάδα γύρω του. Και φυσικά που οδήγησε σε μια πολιτική που δεν οδηγούσε πουθενά. Έβγαλα λοιπόν το πρώτο συμπέρασμα ότι θα φτιάξεις τον καλύτερο κόσμο. Να δημιουργήσεις αυτό που λέγαμε τότε σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Δηλαδή να πετύχεις πρόοδο του συνόλου του πληθυσμού και κυρίως της καταπιεσμένης τάξης των εργαζομένων, προϋποθέτει τη λειτουργία της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης, της ανταλλαγής απόψεων, της, θέλετε, της σύγκρουση αντιλήψεων, τόσο μεταξύ κομμάτων όσο και εντός κομμάτων. Για να δημιουργήσεις έτσι τις προϋποθέσεις για να πετύχεις το καλύτερο δυνατόν. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα. Το δεύτερο συμπέρασμα που βγήκε πάλι από την εμπειρία εκεί είναι ότι εξαιτίας της αναβολής λήψης αποφάσεων, ιδίως στην περίοδο λίγο πριν την Ουγγρική Επανάσταση, οδηγόμαστε εκεί που πιστεύαμε ότι πάμε για καλύτερο, η ανησυχία και η αγωνία του κόσμου μεγάλωνε συνέχεια, η λήψη αποφάσεων καθυστερούσε, έως ότου παρόλη την καλή διάθεση να οδηγηθούμε στην Ουγγρική Επανάσταση με τις πολύ αρνητικές επιπτώσεις που είχε στον κόσμο κλπ. Εκεί έβγαλα ένα δεύτερο συμπέρασμα που συνδέεται άμεσα με το τι πέρασε η Ελλάδα και η Κύπρος ή περνά με το κούρεμα και με το μνημόνιο κλπ. Ιστότι η αναβολή λήψης αποφάσεων